θόρυβο που είχαμε να κάνουμε. Αυτό είναι αναμενό. Νομίζω ότι ακούστηκαν διάφορα πράγματα. Αν έχετε ερωτήσεις, μπορούμε να αρχίσουμε με τις ερωτήσεις. Αλλιώς ξέρετε, εγώ μιλάω και χωρίς ερωτήσεις. Αλλά αν είναι κάτι που σας προβλημάτισε ή σας ενόχλησε ή κάτι δεν καταλάβατε ή δεν το εξηγήσαμε ή δεν το είπαμε. Ακόμα και αυτοί που έπαιξαν μέσα, που βέβαια δεν ήξεραν ότι θα παίξουν μέσα, έχουν δικαίωμα να κάνουν ερωτήσεις. Έχουν δικαίωμα να δώσουν και απαντήσεις. Και η Άννα, ναι, ναι, που ήταν όπως είδατε προετοιμασμένη με τον ρουχισμό, κατάλληλο. Έτσι είναι η Μαρία. Και κατεφέρει εξυπήρτηση. Σας αφήνω λίγο να το σκεφτείτε. Το σκέφτεστε τώρα. Σκέψε. Γιώργο, είσαι εντάξει. Όχι, παρόλο που είσαι δίπλα της. Γιατί μου το θυμίζει να σκέφτεται. Ξέρεις ότι δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Πότε το γράψατε και γιατί. Εννοείς κυριολεκτικά. Όπως θέλετε εσείς. Για τα Χριστούγεννα. Θεώρησα ότι ήταν ιδανικό για δώρο. Σκέφτομαι κάτι άλλο για το Πάσχα. Γιατί σε κάποια φάση πρέπει να περάσουμε στο στάδιο τουλάχιστον της καταγραφής μιας μορφής αντίστασης. Άρα θεώρησα ότι είναι ακόμα επίκαιρος ο ορεινό καιρός. Θεωρώ βέβαια ότι έχετε διαβάσει όλοι τον ορεινό καιρό του Ιονέσκο. Το θεωρώ μέσα στο κείμενο βέβαια, όχι τώρα. Και επειδή γράφτηκε από κάποιον που ξέρει τι είναι εκείνη την εποχή το ναζιστικό σύστημα, όλη η υπόθεση του ορεινόκερου για αυτούς που δεν το διάβασαν καθόλου είναι βέβαια μια μεταφορά, δεν είναι κυριολεκτικά. Βέβαια υπάρχουν παραστάσεις που παίζεται και κυριολεκτικά με ορεινόκερους, αλλά η ιδέα είναι ότι οι άνθρωποι μετατρέπονται σιγά σιγά σε ορεινόκεροι και ήθελε να αναδείξει με αυτό το σχήμα ότι πρόκειται για το ναζιστικό καθεστώς που άνθρωποι που ήταν σχεδόν κανονικοί στην αρχή θεωρούσαν ότι το σύστημα δεν είναι και τόσο κακό, μπορεί και να έχει αποτελέσματα και συνεχίζουμε. Και εμείς, αν θυμάστε καλά, εμείς είμαστε πάντοτε πολύ ωραίοι να καταδικάσουμε τους άλλους ότι δεν κάνουν τίποτα τότε. Και σκεφτόμασταν και αυτά που γίνονται και στην Ανατολή, αλλά γι' αυτό έχουμε και το κόκκινο και το πράσινο. Και σκεφτόμαστε την εξής ιδέα, είναι ότι την ώρα που ετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα, είναι μερικοί μήνες που κοινωνικά μας απαλλάσσουν από όλα. Αλλά όταν είναι τα Χριστούγεννα, είναι Χριστούγεννα, ό,τι και να γίνεται στον κόσμο. Μετά, ανάλογα με τις χώρες ή τις περιοχές, υπάρχουν, ας πούμε, το Κυπριακό, τον Αύγουστο δεν υπάρχει. Υπάρχει στους άλλους μήνες, τον Αύγουστο όμως. Η ιδέα λοιπόν ήταν ότι σε αυτά τα Χριστούγεννα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και άλλους, οι οποίοι έχουν και προβλήματα επειδή είναι χριστιανοί και επειδή υπήρχαν και άλλοι που είχαν προβλήματα επειδή ήταν χριστιανοί με το σοβιετικό καθεστώς, όπου και εκεί πέρα πάλι εμείς ή ακόμα και εντός θεωρούσαν ότι είναι φυσιολογικά. Άρα έχει ενδιαφέρον ότι τέτοια συστήματα μας οδήγησαν το ένα ας το πούμε το μαύρο και το άλλο ας το πούμε το κόκκινο, μας οδήγησαν σε δύο γενοκτονίες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος το περίμενε από την αρχή, αλλά σιγά σιγά έγιναν μέσα στην αδιαφορία των κοινωνιών και πάνω κάτω εμένα δεν με αφορά, είμαι μακριά.
Αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι στην Ανατολή γίνεται κάτι το οποίο ήδη χαρακτηρίζεται από πολλούς ως γενοκτονία. Και εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ειδικά στην Ελλάδα, είναι ότι η Συρία είναι μακριά. Άρα πάνω κάτω άρχισε να μας ενοχλεί το θέμα μόνο με το προσφυγικό. Όσο οι πρόσφυγες ήταν εκεί και πέθαιναν εκεί, δεν μας επηρέαζε. Άρα δεν είχαμε και μεγάλη άποψη και άμα θες να είμαι πιο διευκρινιστικός, Μαρία, άμα τώρα ρωτήσω σε διάφορους, ας πούμε, και έχει σχέση με την παραγγελία αρχικά του Αποστόλη, τι είναι οι Σουνίτες, τι είναι οι Σιίτες, πάνω κάτω είναι όλοι το ίδιο. Εμείς είμαστε από την άλλη πλευρά, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, ποιος έχει δίκιο, αν έχει κάποιος άδικο, αν παίζεται. Και μου θυμίζει την επικίνδυνη οδυτερότητα του τύπου «δεν ξέρω, δεν φταίω, δεν παίζω». Σε επίπεδο παγκόσμιο γίνεται μια αναφορά από όλους, εμπλέκονται διάφοροι φορείς, που μπορεί να είναι ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί να είναι το ΝΑΤΟ, μπορεί να είναι η UNESCO, που μίλησε για πρώτη φορά τη λέξη γενοκτονία, και ακούστε τι λέμε εδώ, σε επίπεδο κρατικό εννοώ. Εμείς μπορεί να νιώθουμε διάφορα, αλλά τι λέει η πατρίδα μας για αυτά τα θέματα. Και το πιο για μένα οδυνηρό είναι ότι ζούμε σε μια πατρίδα που ξέρει τι είναι προσφυγιά, ξέρει τι είναι εξορία, ξέρει τι είναι γενοκτονία, και ενώ θα λέγαμε, παιδί μου, αφού ξέρεις, πάρε κάποια θέση. Και εδώ μπαίνω σιγά σιγά στο Ποντιακό με την έννοια ότι την εποχή του Ποντιακού, όταν την αναλύουμε τώρα, λέμε απαράδεκτοι ξένοι. Τους άφασαν να μας γενοκτονήσουν, καμία συνεισφορά, καμία επέμβαση, και άμα ήταν παρέμβαση μπορεί να ήταν κοινωνία μας. Αυτό είναι το γενικό σχήμα. Και τώρα λες λοιπόν στους ίδιους, εσύ τι κάνεις. Και μήπως κάνεις αυτό με το οποίο κατηγορείς τους άλλους που δεν έκανα. Άρα ήθελα με τα Χριστούγεννα, όπου μιλάμε για το φως, το οποίο βέβαια θα το ξαναζήσουμε στο Πάσχα, με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί τα Χριστούγεννα το φως έρχεται από πάνω, ενώ το Πάσχα έρχεται από κάτω. Γιατί στο ενδιάμεσο κάποιος θυσιάστηκε. Και ήθελα λοιπόν την ώρα που μιλούσαμε για το φως, όπως είμαι με την τεχνική του Νταβίντσι και Αροσκούρο, ότι άμα μιλήσουμε περισσότερο για τη σκιά, καταλαβαίνουμε καλύτερα τι είναι το φως. Αλλά το φως μέσα στην ημέρα δεν μας εντυπωσιάζει, το φως μέσα στη νύχτα και στο σκοτάδι μας εντυπωσιάζει. Και τώρα το βλέπεις και για την αναφορά, για όσους δεν είδαν όλες τις λεπτομέρειες. Υπάρχει και ένα άλλο θεατρικό που είναι σημαντικό για μένα, είναι οι καρέκλες του UNESCO. Αυτό. Υπάρχουν μερικοί που έχουν διαβάσει καρέκλες ή μιλάω μόνος μου. Μιλάω μόνος μου. Υπάρχουν, ωραία. Λοιπόν, για τους άλλους που δεν υπάρχουν, όταν λέμε δεν υπάρχει. Λοιπόν, οι καρέκλες είναι ένα θεατρικό όπου παίζουν δύο πρόσωπα, δύο γέροι, ένα ζευγάρι μάλλον, 94 και 95, και υποδέχονται φιλοξενούμενους, τους οποίους βέβαια εμείς δεν ξέρουμε στην αρχή, σας το λέω συνοπτικά, βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι μην το διαβάσετε μετά, ότι είναι φαντάσματα. Και βέβαια επειδή τους υποδέχονται και ενώ δεν τους βλέπουμε, βλέπουμε τις καρέκλες που παίρνουν οι άλλοι να καθίσουν τα φαντάσματα. Και στο τέλος της σκηνής, είναι αυτό που λέμε το φαινόμενο της συσσόρευσης στο UNESCO, η σκηνή τελειώνει, το θεατρικό, με πάρα πολλές καρέκλες, αλλά συνεχώς με δύο άτομα. Και εδώ οι σκιές που έρχονται σιγά σιγά έχουν το ανάλογο, είναι ότι σας μιλούν για χρώματα, για το μαύρο, ενώ δεν τις βλέπουμε μαύρες,
Αλλά σιγά σιγά μπαίνουν σκιές για τις οποίες δεν κάνουν αναφορά άμεσα, δηλαδή δεν λένε γιατί κάθεσες εδώ, ποιος είναι, αλλά κάνουν έβεση αναφορά μέσα από το κείμενο και είναι πάνω κάτω αυτό που γίνεται και με τις γενοκτονίες, είναι ότι δεν τα βλέπουμε τα θύματα. Όμως, άμα μπορούσαν τα θύματα να ερχόντουσαν στο σπίτι μας και να κάθονται, και θα τα βλέπουμε σιγά σιγά να γεμίζουν το σπίτι ή μάλιστα να μην χωρούν μέσα στο σπίτι, και θα είχε ενδιαφέρον να φανταστείτε ανθρώπους που λένε δήθεν ότι ασχολούνται με αυτά τα θέματα, πόσους νεκρούς άντεχαν μέσα στο σπίτι. Γιατί είναι... Αυτό ελπίζω να κάλυψα τον... Κάτι άλλο, για ερώτησες, κάποια διαμαρτυρία. Όχι. Θα συνεχίσω πλέον στις αναφορές, επειδή αναφερθήκαμε και σε ανθρώπους. Άρα, αναφέρεται το κείμενο και στο αστείο του Κούντερα, με έναν άμεσο τρόπο, εκτός βέβαια δεν ξέρετε καθόλου το αστείο. Και η ιδέα πάνω κάτω στις αναφορές είναι ότι έχουμε ανθρώπους, υπάρχει και μια έμεση αναφορά βέβαια και στο αρχιπέλαγο του Κουλάκ, στο Λινιτζίν, είναι άνθρωποι που κατά μέσο όρο βρέθηκαν πιο μπροστά από την πραγματικότητα. Δηλαδή την ώρα που έγραφαν, οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι είναι απαράδεκτοι, αν το είχαν διαβάσει, βέβαια μην ανησυχείτε, οι πολύ περισσότεροι δεν είχαν διαβάσει ποτέ αυτά τα κείμενα, βέβαια υπήρχε λογοκρισία και εμφανίστηκαν σιγά σιγά, αλλά η ιδέα είναι ότι ποιος είναι ο λόγος να γράφεις την ώρα που κανένας δεν θεωρεί ότι γίνεται κάτι το σημαντικό. Ένα άλλο, αν θέλετε, φαινόμενο ωραίο είναι όταν διαβάζουμε το Tractatus του Wittgenstein, είναι δύσκολο να το φανταστούμε ότι το έγραφε μέσα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ήταν φαντάρος. Ήταν μέσα. Εκεί το έγραφε. Και όταν διαβάζεις το κείμενο, λες, μα δεν έχει καμία αναφορά για το τι γινόταν. Και η ιδέα του είναι ότι μετά από αυτά δεν θα υπάρχει καμία αναφορά. Και θα μείνει μόνο αυτό, άρα έχει ενδιαφέρον να το βλέπουμε με τους μαθητές, ακόμα και τους φοιτητές, που δεν μπορούν να φανταστούν ότι αυτό το κείμενο γράφτηκε μέσα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Το Βίγκεσα. Εδώ λοιπόν είναι το ίδιο, η πρώτη αντίσταση έρχεται και από τους συγγραφείς, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί τους συγγραφείς συνήθως τους θεωρούμε άχρηστους, αλλά τελικά ξέρετε ποιος αναγνωρίζει το περισσότερο τους συγγραφείς. Οι γενοκτόνοι. Έχει ενδιαφέρον αυτό να το σκεφτούμε. Διότι η συγγραφή είναι από τα πρώτα θύματα. Ενώ εμείς που είμαστε, ας πούμε, οι κανονικοί άνθρωποι, οι καλοί, που δεν κάνουμε τίποτα κακό, θεωρούμε ότι τώρα αυτός χάνει τον χρόνο, εγώ δουλεύω, αυτός γράφει. Και έρχονται λοιπόν οι γενοκτόνοι και εκτελούν αυτούς που γράφουν και όχι αυτούς που δουλεύουν. Έχει ενδιαφέρον να το σκεφτούμε χειρολεκτικά, γιατί το ανούσιο της κοινωνίας είναι επικίνδυνο για τον γενοκτόνο. Μάλλον είναι επειδή αφορά την ανθρωπότητα. Άρα τα προβλήματα που είχε ο Κούντερ, ο Λονέσκο, ο Σολινιτζίν, ο Παστερνάκ κτλ. Για τους άλλους φαίνονται να είναι εντελώς αδιανόητο. Σε κάποια φάση πέρασαν οι άνθρωποι από αυτό. Και το ερώτημα, σαν συνέχεια, σε σχέση και με τα χρώματα, είναι ότι μερικοί από εμάς, μιλάω τώρα για τους Έλληνες, μερικοί από εμάς, Έλληνες με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή βάζω και Έλληνες της ομογένειας, και Έλληνες, ας το πούμε, της διασποράς, οι παλινοστούνες κλπ, έχουν ζήσει διάφορες ιστορίες με τέτοια χρώματα. Και σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πού το πάω. Όταν πήγαμε για πρώτη φορά στα κατεχόμενα,
να κάνουμε μαθήματα στα εγκλωβισμένα παιδιά, μία από τις ερωτήσεις που τους έκανα είναι τι σημαίνει εγκλωβισμένος. Και είχε πολύ πλάκα, γιατί για τα παιδιά που ήταν μόνο εγκλωβισμένοι, εγκλωβισμένοι δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Άρα όταν αρχίζει να λέτε να τα δικαιώματά σας καταπατούνται, το θέμα είναι ότι δεν έχει σημείο αναφοράς. Άρα ξαφνικά, ας πούμε, φανταστείτε ότι η μεγαλύτερη απόσταση που έχετε διανύσει στη ζωή σας, αμέσως μετά έχει κάγκελα φυλακής. Αλλά εσείς δεν έχετε πάει ποτέ μέχρι εκεί. Ξαφνικά έρχεται και κάποιος σας λέει, πώς είναι να νιώθεις να ζεις στη φυλακή. Και εσύ λες, ποια φυλακή. Λέει, μα αφού είσαι συνεχώς μέσα στη φυλακή. Και το έλεγε, ο Κονφούκιος έλεγε ότι για να καταλάβεις τι σημαίνει ελευθερία, πρέπει σε κάποια φάση να σε έχουν βάλει φυλακή. Έχει ένα ελάττωμα αυτό το θέμα, γιατί δεν είχε σκεφτεί ότι μπορεί να σε έχουν βάλει από την αρχή. Για μας έχουν βάλει από την αρχή, δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι το άλλο που δεν σε έχουν βάλει. Άρα, μερικοί από τους δικούς μας, λόγω των διωγμών, της γενοκτονίας κτλ., βρέθηκαν σε περιοχές του κόσμου, ή ακόμα χειρότερο, γεννήθηκαν σε αυτές τις περιοχές και θεώρησαν ότι αυτό είναι η ζωή. Δηλαδή, αν πιστεύετε ότι... Ας πούμε ότι έχετε γονείς, σίγουρα θα πετύχω μερικούς, που γεννήθηκαν στην κατοχή. Μπορεί να είναι και μερικοί από εσάς πιο... είναι μερικοί που το έχουν, λοιπόν. Άρα, την ώρα που γεννήθηκαν, ας πούμε ότι είναι ακόμα πιο εύκολο ότι γεννήθηκαν π.χ. το 39 και μέχρι το 45 μπορούσαν να είναι 6 χρονών και να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Ας το πούμε έτσι. Θα ήταν πολύ δύσκολο να τους πείτε ότι ήταν κατοχή. Δηλαδή, θα σας έλεγα, τι είναι το άλλο που δεν είναι κατοχή, αφού έχω ζήσει μόνο κατοχή. Αυτοί που ήταν πριν, το καταλαβαίνουν. Άρα, εδώ είναι πάνω κάτω το ίδιο θέμα, είναι πώς εντοπίζουμε μια ανομαλία. Άρα, η ανομαλία στα μαθηματικά είναι ότι όταν αλλάζουμε όλο το περιβάλλον, η ιδιομορφία είναι όταν το αλλάζουμε μόνο τοπικά. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι τώρα εδώ, άμα όλος ο χώρος σηκωθεί 2 μέτρα και μας εκκινείς μέτρα μέσα, δεν θα καταλάβουμε. Αν όμως σηκωθεί μόνο το πιάνο 2 μέτρα, θα πούμε τι έγινε. Εδώ λοιπόν σε αυτές τις περιοχές όλα κατέβαιναν. Κατέβαιναν. Αυτοί που κατέβαιναν, το καταλάβαιναν. Αυτοί που ήταν γεννημένοι στο κατέβασμα και το βλέπετε λοιπόν και με την επανάσταση που έκανε και ο ΜΑΟ και με όλα τα θύματα που δημιούργησε. Όταν είχατε μικρά παιδιά που κατηγορούσαν τους γονείς τους, επειδή δεν είχαν διαβάσει το μικρό κόκκινο βιβλίο, και ειδικά αν ήταν διανόμενοι, αυτοί ήταν εντάξει, αυτοί ήταν σταυρωμένοι μόνο που ήταν διανόμενοι. Και όταν βλέπουμε λοιπόν τι έχασε η Κίνα από αυτό, αυτοί που ήταν στους αγρούς δεν είχαν ιδέα ότι γινόταν αυτό. Κανένας. Η Σοβιετική Ένωση είχε σχέση με το εργατικό και το βλέπετε και με τους αγρότες. Στη Σοβιετική Ένωση οι αγρότες το κατάλαβαν. Και εδώ έχει μια αναφορά και σχετικά πρόσφατη. Σας επιθυμίζω ότι η Επανάσταση γίνεται το 17, άρα όσοι γεννήθηκαν το 17 δεν μπορούν να το καταλάβουν. Αλλά ήδη από το 20 είχαμε ένα θέμα, γιατί ο Τρότσκι είχε καταλάβει ότι δεν πάει καλά το σύστημα. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν θα γίνει αποδεκτό, θα γίνει αποδεκτό μόνο την επόμενη χρονιά από τον ίδιο τον Λένιν. Είναι η νέα οικονομική πολιτική, η οποία θα έχει, το λέγαμε τώρα, καπιταλιστικά στοιχεία. Δηλαδή δεν τα βγάζαν πέρα. Αλλά αυτό το εφάρμοσαν μόνο και μόνο στους αγρότες. Οι αγρότες έσωσαν την κατάσταση. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η νέα πολιτική είχε διάρκεια μεγαλύτερη από τη ζωή του Λένιν, γιατί πέθανε στο ενδιάμεσο. Την προώθησε ο Χάριν και μετά στη συνέχεια την εγκατέλειψε αυτή την πολιτική ο Στάλιν το 1930. Και έχει ενδιαφέρον γιατί καταλήξαμε το 1932-33 στη γενοκτονία του Γολοντομόρ που αφορούσε ακριβώς το σιτάρι. Άρα λέω απλώς ότι αν το σκεφτούμε ορθολογικά, ο εντοπισμός μιας ανομαλίας είναι πολύ δύσκολος. Γιατί είμαστε όλοι έτσι.
Μερικές φορές λέμε ναι, αλλά αυτά είναι καθεστώτα που εμφανίστηκαν πολύ έτσι απότομα, αλλά φαίνεται. Εμείς έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα με τη Χούντα. Εντάξει. Μπορεί η επόμενη ημέρα δεν έχει, την επόμενη έχει. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει μια αλλαγή. Σας υπενθυμίζω όμως αυτό που έγινε με τον καγκελάριο, τον Αδόλφο, που μην το ονόμασα, ήταν μετά από εκλογές. Το 33. Τώρα θα μου πείτε το 33 δεν έχει καμία σχέση με το 36. Δηλαδή δεν θα έχει καμία σχέση ούτε με το Anschluss για την Αυστρία, ούτε με τον πόλεμο στην Ισπανία, αλλά σιγά σιγά όμως έχει σχέση με όλους. Άρα πάνω κάτω τι κάναμε τότε, όταν ο Αδόλφος πήγε παντού στην Αυστρία, εμείς είπαμε, εντάξει μωρέ, Αυστριακοί είναι σχεδόν σαν τους Γερμανούς. Μετά όταν έκαναν προπόνηση στην Ισπανία, λέγαμε η Ισπανία ήταν μακριά. Άρα αφήσαμε τον άλλον να ξεπαστρέψει διάφορους ανθρώπους. Βέβαια εμείς μείναμε με τον Πασαράν, άρα από ό,τι καταλαβαίνετε, Πασαράν. Και μετά ξέρουμε βέβαια ότι εκπαιδεύτηκαν με τον οπλισμό και τον οπλισμό αυτόν τον φάγαμε όλοι πάνω μας σε όλη την Ευρώπη. Ήταν ο ίδιος ο οπλισμός που έκαναν πρόβα. Άρα ήταν πρόβα generale. Βλέπετε λοιπόν το θεατρικό. Ο Σομπερλάν, όταν συναντάει τον Αδόλφο, λέει είναι πολύ καλός άνθρωπος και αγαπάει πολύ το σκυλί του. Και έρχεται με αυτή την πληροφόρηση στην Αγγλία. Γιατί βέβαια τους έλειπε αυτή η πληροφόρηση και περίμεναν πώς και πώς να δουν πώς θα είναι. Έτσι. Άρα αυτή η αθωότητα που σπάζει κόκαλα, αλλά κατά τα κόκαλα των άλλων και όχι τα δικά μας, είναι πολύ επικίνδυνη. Και γενικότερα βλέπουμε όταν ασχολούμαστε με τα θέματα της γειτονίας, π.χ. όλοι πάνω κάτω ξέρουμε το ίδιο το Ποντιακό, το Αρμενικό πάνω κάτω το μάθαμε, το Ασσυριακό το μαθαίνουμε ακόμα. Ακόμα και τα θύματα τα ίδια, δηλαδή οι Πόντιοι είναι τους Ασσύριους, μετά ρωτάνε ποιοι είναι οι Ασσύριοι. Και αυτή την περίοδο έχουμε πάλι θέματα με τους Ασσύριους και πάλι αναρωτιόμαστε μήπως αυτά είναι μακριά, μήπως δεν έχουν καμία σχέση με εμάς και ποια είναι η θέση μας. Βέβαια εμείς έχουμε πιο σημαντικά προβλήματα, τα δικά μας. Νομίζω ότι στην ιστορία της ανθρωπότητας, αυτό που θα θυμόμαστε αυτή την περίοδο, είναι ότι κάτι έγινε στη Συρία. Το τι έγινε στην Ελλάδα, ποιο σύστημα είχαμε και αν πήγαμε στις εκλογές, αν είχαμε κρίση, αν δεν είχαμε κρίση, θα περάσει. Το πείτε πάλι καλά. Άρα το θέμα είναι ότι γιατί εμείς μεγαλοποιούμε ένα δικό μας θέμα, που το έχουμε κάνει μόνοι μας, εμείς είμαστε εδώ, δεν έχουμε κανέναν που έχει έρθει και ξαφνικά μας έχει κάνει μια εισβολή και έχουμε υποστεί μια κατοχή και έχουμε υποστεί και μια γενοκτονία, αλλά έχουμε θύματα στους δρόμους. Τα ζήσαμε σε άλλες εποχές και παρόλα αυτά λοιπόν έχουμε αυτή την στάση της ουδετερότητας του τύπου εγώ δεν προλαβαίνω. Αλλά θυμίζει αν θέλετε τον διάλογο του μικρού πρίγκιπα που προσπαθεί να πει ότι είναι σημαντικό αυτό που γίνεται με τα τριαντάφυλλα και όταν σου λέει εγώ τώρα διορθώνω το αεροπλάνο, εντάξει δεν θα συζητάμε για βλακίες και μετά καταλαβαίνει ότι βέβαια είναι ο αεροπόρος, ο ίδιος σαν Φιλιππίνη, αλλά θυμίζει βέβαια και το μικρό πρίγκιπα την ώρα που ο άλλος ανάβει συνεχώς τα φώτα και δεν ξέρει πια γιατί τα ανάβει, αλλά του έχουν πει ότι ανάβει, είναι η σύμβαση και συνεχίζει να κάνει αυτό που είναι σημαντικό. Εδώ λοιπόν εμείς οι περισσότεροι τουλάχιστον θεωρούμε ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η ιστορία της ζωής μας. Εντάξει. Έχουμε και τάσεις αλκοολισμού που φτάνουμε μέχρι την οικογένεια. Εντάξει, πρέπει να είναι όμως φυσική κληρονόμηση. Η οικογένεια που είναι πριν μας ενδιαφέρουν βέβαια, αλλά αν μας αφήσουν κάτι. Εντάξει, γιατί άμα δεν μας αφήσουν κάτι, μας ενδιαφέρουν τα δικαστήρια. Εντάξει. Στο ενδιάμεσο βέβαια μπορεί και να έχουμε προβλήματα στα δικαστήρια με τα αδέρφια μας και με τις αδελφές μας. Οι αδελφές είναι πάνω από ένα θέμα. Όταν είστε αδελφοί εννοώ. Και θεωρούμε ότι αυτή είναι η ουσία της ζωής. Άρα εδώ το κείμενο τι μας λέει. Μας λέει ότι οι δύο που παίζουν,
τα έχουν ζήσει αυτά, αλλά είναι, εδώ είναι το πιο ωραίο, είναι ότι τα έχουν ζήσει χωρίς να το ξέρουν. Δηλαδή την έζησαν την κόκκινη περίοδο. Θα συστήνω να δείτε τον κόκκινο ήλιο του Μικαλκόφ. Γιατί είναι μερικά πράγματα, εμείς τα βλέπουμε έτσι λίγο, πώς να το πω, ρομαντικά. Κάτι έγινε εκεί πέρα, μπορεί και να μην έγινε. Πώς έγινε. Και το χειρότερο βέβαια είναι ότι έχουμε και ανθρώπους που έχουν νοσταλγία για κάτι που δεν γνωρίζουν. Αυτό είναι το κερασάκι. Το κερασάκι κόκκινο βέβαια το επέλεξα, Βασίλη, για να φαίνεται το. Ο ήλιος στο κερασάκι. Όταν βλέπετε λοιπόν τι γίνεται, αναρωτιέστε γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία ενώ την ξέρουμε. Άρα έζησαν αυτήν την κόκκινη περίοδο, πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα, πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα, πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα. Δεν αντιλαμβάνονται π.χ. ότι παρότι είναι μια χώρα που είναι εναντίον όλες αυτές τις χώρες στις οποίες έχουν ζήσει. Άρα αυτές μετακινούνται και πηγαίνουν από τη μία χώρα, εγώ τώρα λέω βέβαια τυχαίες χώρες, ας πούμε Γεωργία, Πόντος, Ρωσία, Καζακστάν. Ελλάδα, Καζακστάν, δεν το είπα εγώ. Και είναι άνθρωποι που συνεχίζουν να έχουν κάποιες συνομιλίες, ας τις ονομάσουμε νοσταλγικές. Και λες, ή το έζησες και δεν καταλάβεις τίποτα, γιατί ήσουν τόσο. Άρα όπως ήταν αυτή εδώ. Ή το έζησες και το κατάλαβες, αλλά πάνω κάτω λες η επιβίωση πάνω απ' όλα. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Εμάς που ξέρουμε τι ζήσατε, πώς το ζήσατε, πώς επιβιώσατε, εμάς γιατί μας βάζετε στο ίδιο. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή προσπαθώ να σας εξηγήσω το εξής. Όταν γίνεται το μεγάλο θέμα με το ναζιστικό καθεστώς που θεωρεί ότι θα λειτουργήσει για χίλια χρόνια, κάθε φορά που πήγαινε σε μια χώρα, τους εξηγούσαν ότι αυτή είναι η ζωή. Έτσι θα πρέπει να είστε τώρα. Εμείς θα είμαστε πάνω, γιατί είμαστε το αριανό, και εσείς στρώματα. Μερικές φορές έχουμε μερικούς λαούς που μάζεψαν και θύματα να τα δώσουν στους άλλους, για να έχουν αρκετά θύματα, για να μην έχουν θύματα οι δικά τους. Σας έχω μερικά θύματα για εσάς. Άρα, όταν λοιπόν το βλέπουμε αυτό, αν θυμάστε, το έλεγε και ένας διανοούμενος, λέει, όταν χτύπησαν κάποιον, εγώ δεν είπα τίποτα, γιατί δεν ήμουν Εβραίος. Μετά χτύπησαν κάποιον άλλον, δεν είπα τίποτα, γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής, και δηλαδή συνεχίζει έτσι, γιατί βέβαια κάνει μια αναφορά στη διεθνή αμνηστία. Και σε κάποια φάση όμως, εμένα όταν με χτύπησαν, κάποιοι έραψαν για μένα. Που δεν ήταν εμένα. Δεν ήταν εγώ. Και γι' αυτό εγώ πάντοτε εκτιμώ αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά τους εθελοντές, τα έχω δει και με τη Διεθνή, που γράφουν για χρόνια πιστολές για να απελευθερωθεί κάποιος, τον οποίο δεν τον ξέρω. Εντάξει. Ούτε από τον Αδάμ, ούτε από την Εύα, γιατί δεν είχαν καμία επαφή μαζί. Ενώ άλλοι που τους ξέρουν λέμε εντάξει, τι να κάνουμε, η ζωή συνεχίζει. Α, σώματος το άλλο. Ένα άλλο παράδειγμα που θέλω να σας δώσω είναι ότι μιλάμε συνήθως για τον Τσάρλι Τσάπλιν, λέγοντας ότι εντάξει, μωρέ, μάζεψε πολλά λεφτά μόνο αυτά που έκανε, ξέρετε. Εμείς πάντοτε το βλέπουμε έτσι. Και δεν θυμόμαστε ότι έχει κάνει το δικτάτορα. Αλλά για αυτούς που δεν το θυμούνται, σας αφήνω την άσκηση για το σπίτι σας να κοιτάξετε ποια ημερομηνία το έκανε. Δηλαδή το έκανε πριν τον πόλεμο, στον πόλεμο ή μετά τον πόλεμο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν τα κάνετε όλα αυτά μετά τον πόλεμο, μετά τον πόλεμο έχετε παρατηρήσει ότι όλοι οι λαοί είναι της αντίστασης. Και ήρωες κιόλας. Είμαστε και ήρωες. Όχι μόνο της αντίστασης, είμαστε και ήρωες. Είμαστε λαός ηρώων. Και λες, μα άμα ήμασταν πραγματικά λαός ηρώων, τότε δεν θα είχαμε κατοχή.
μόνο που είχαμε κατοχή. Θυμάμαι την πρώτη φορά που του είχα κάνει αυτό το πράγμα σαν πείραμα στο Πανεπιστήμιο στη Γαλλία. Φανταστείτε τώρα 500 φοιτητές και μιλούσαμε για αυτή την περίοδο. Άρα δεν ξέρεις, σαν να πατάτε πάνω στα αυγά και λέτε, ας πούμε, οι γονείς σας τι έκαναν ακριβώς την περίοδο, ας πούμε. Πού ήταν, ας πούμε, ήταν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν στις Ινδίες, δεν ξέρεις. Ευαγγελία δεν μπορεί να ξέρεις. Αν είναι στις Ινδίες, τι έκαναν, δεν φταίνει. Αλλά μετά όταν καταλαβαίνεις ότι ήταν εκεί, και ήταν εκεί σε μια περιοχή που όλοι οι άλλοι λένε ότι αυτή η περιοχή δεν μπορούμε να πούμε και βοήθησαν πάρα πολύ. Ας το πούμε έτσι. Μάλιστα βοηθούσαν τόσο λίγο που είχαν και θεσμό που βοηθούσε τους άλλους. Η βοήθεια δεν ήταν καλά προγραμματισμένη, τέλος πάντων έκαναν ό,τι μπορούσαν. Αλλά όταν βλέπετε λοιπόν έναν ολόκληρο κρατικό φορέα που σας εξηγεί ότι αυτό είναι το πρέπον, πρέπει να συνεργαζόμαστε. Το πλαίσιο της συνεργασίας. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, εμείς ήμασταν όλοι του όχι, του μεταξά. Δεν γίνεται, δηλαδή όλη η Ελλάδα είπε όχι, επειδή φαντάζομαι ότι ψηφίσαμε μεταξά εκείνη την περίοδο. Λέω, δεν εξηγείται. Αλλά, μάλλον έκανε ένα λάθος, γιατί τότε δεν ήταν ανάγκη να το ψηφίσει το μεταξά, γιατί ήταν δικτατορία. Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, άρα παρεπιπτόντως αυτές τις λεπτομέρειες, ήμασταν βέβαια όλοι εναντίον. Γι' αυτό βέβαια στην Ελλάδα δεν είχε προδότηση. Είχε μόνο στις άλλες χώρες. Εντάξει, στο εξωτερικό. Η προδότηση είναι πάντα στο εξωτερικό. Δεν είναι ποτέ στην πατρίδα μας. Δεν υπήρχαν συνεργάτες βέβαια. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που βασάνιζαν τους άλλους. Όχι, ούτε αυτό. Χώρα ηρώων. Δεν έχουμε θέμα. Αχιλλέας, Ηρακλής, Προμηθέας, Σοκράτης. Γι' αυτό και δίνουμε αυτά τα ονόματα, δεν δίνουμε άλλα ονόματα. Και λέω λοιπόν ότι σε κάποια φάση έχουμε και μια μορφή συνειδητοποίησης και λέμε τελικά τι κάναμε. Άρα αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι το εξής. Τα έργα, όπως είναι ο ορεινόκερος, ο ορεινόκερος, παρόλο που μπορεί να μην το νιώθετε έτσι, ένας μέσα στον ορεινό καιρό αντιστέκεται. Δηλαδή ο Ιονέσκο μας το έκανε όλο αυτό, μας έκανε όλους ο ορεινό καιρός. Το μόνο θέμα σας είναι το μέγεθος του κέρατου. Τι πάω. Δηλαδή σίγουρα θα είμαστε σε αυτήν την κατηγορία. Και άφησε όμως έναν. Ο οποίος λέει, εντάξει, εγώ θα δισταθώ όσο θα είμαι εδώ, θα αντιστέκομαι. Και τελειώνει το έργο λέγοντας ότι εντάξει, μπορεί και να μας σώσει αυτός. Αυτό είναι το κέρι. Ένα κέρι. Με τις καρέκλες ήταν μόνο δύο, τι να κάνουμε. Τώρα, με το αστείο, ξαφνικά αυτός χάνει όλους τους φίλους του, τη γυναίκα του, τις παρέες του, το κόμμα, είναι όλοι εναντίον του, επειδή είπε ένα αστείο, φανταστείτε τώρα, μετά από αυτό μην πήγε κανένα αστείο εδώ, γιατί ξέρετε, είμαστε και σε περίοδο που μπορεί να καταγραφτεί το αστείο πολύ εύκολα, και μετά να πούν, μα εσύ είπες αυτό το πράγμα, τόλμησες να πεις αυτό το πράγμα. Και το θέμα λοιπόν είναι η τόλμη, η ανθρώπινη τόλμη. Μερικές φορές μας αρέσει να μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά συνήθως εξ αποστάσεως από εκεί που καταπατούνται. Θα οργανώσουμε μια τεράστια εκδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Συρίας στο Λονδίνο. Ναι, στο Λονδίνο. Είναι πολύ καλή ιδέα στο Λονδίνο. Νιώθω ότι θα πάει πολύ καλά. Θα πρέπει να έχουμε και κόσμο βέβαια, για να μπορούμε να το βάλουμε στο διαδίκτυο. Εντάξει. Μπορείς να κάνουμε πράξη. Κάτι σαν την εξορία στη Γαλλία. Ναι, 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 βέβαια. Και μετά από εκεί θα τους βοηθήσουμε. Τους ανθρώπους που θα έρθουν στη διάρκεια. Οι οποίοι όμως δεν είναι πρόσφυγες, γιατί δεν πρόλαβαν να έρθουν αυτοί. Εντάξει, το κάναμε πολύ μακριά, δεν έχουμε επιπτώσεις. Και βλέπετε λοιπόν αυτό το χιούμορ στον Ιονέσκο, και θα το δούμε βέβαια και στον Μπέκετ, θα τον δούμε βέβαια και στον Κούντερα στα μυθιστορήματα, αλλά βλέπουμε και αυτή τη μορφή του χιούμορ και στον Παστερνάκ, γιατί ξέρετε, όταν διαβάζετε το Ζιβάγκο,
όταν διαβάζετε, όχι όταν βλέπετε, αυτό είναι άλλο θέμα, μπορεί να το δείτε, όταν το διαβάζετε καταλαβαίνετε αμέσως ότι έχει και χιούμορ, που είναι βαρύ και αυτοαναφορικό σε σχέση με τον ποιητή, σε σχέση με το τι κάνει αυτός και τι μπορεί να αποδειχθεί. Ούτως ή άλλως είχαν χιούμορ, γιατί στο τέλος δεν του άφησαν να του δώσουν ούτε το βραβείο Νόμπελ, μάλιστα του είπε να πει ότι δεν το θέλει. Αυτό είναι δηλαδή, γιατί όπως ξέρετε το βραβείο Νόμπελ είναι καπιταλιστικό. Αυτό. Αλλά δεν είχαν προτείνει το βραβείο Λένιν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, για τον Δόκτωρ Ζιβάγο, του πρότειναν μόνο το βραβείο Νόμπελ, άρα είπε όχι ευχαριστώ, δεν θα πάω. Αυτόβουλα βέβαια και αυθόρμητα. Άρα αυτές οι καταστάσεις που μας φαίνονται εντελώς εξωγήινες, σας υπενθυμίζω ότι οι πρώτες εκδόσεις από τα βιβλία, από μερικά από αυτά τα βιβλία, γινόταν κατευθείαν κάτω από εδώ, εντάξει. Μερικά το μαδάκια ήταν στους φίλους, γιατί δεν πρέπει να το πουλήσω σε όποιον άλλο, το δίνει στον φίλο, ο οποίος το δίνει στον άλλο φίλο κτλ. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι αυτά δεν υπήρξαν ποτέ. Κι όμως υπήρξαν. Άρα το ερώτημα είναι το εξής, ας πούμε. Τα είδατε και με τα γεγονότα στη Γαλλία, με το Charlie Hebdo. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο να μην έχουμε καμία άποψη. Δηλαδή, να βάλουμε καρικατούρες ή να μην τις βάλουμε. Μήπως να βάλουμε τις καρικατούρες μπορεί και να είναι ενοχλητικό. Μήπως το παρακάνουμε. Έχει ενδιαφέρον, γιατί εδώ είναι και μια καινοτομία που έχουμε και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν μας πειράζει να μην είμαστε, αλλά όταν πάμε στο εξωτερικό και είμαστε καλεσμένοι, μας πειράζει να μην είμαστε, άρα ξαφνικά καλύπτουμε με μαύρο διάφορα χρώματα, ακόμα και τα Περιστέρια. Τα Περιστέρια που συνοδεύουν το ταξιδιώτη. Εντάξει. Και λες, εφόσον λες ότι δεν σε ενδιαφέρει, γιατί το βάζεις πάνω στο Περιστέρι. Άρα ή το κάνεις και εκεί ή το κάνεις και εδώ. Άρα το θέμα είναι ότι έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν και προσκυνούν πράγματα και ξαφνικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αν φορούσαν κάτι στο κεφάλι ή όχι. Γιατί βέβαια είναι πολύ σημαντικό. Άρα εγώ αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, την ονομάζω, θα καταλάβετε πώς θα την χαρακτηρίσω τώρα, είναι αυτοί που όταν βλέπουν τον Χριστό σταυρωμένο, τον θεωρούν χυδαίο γιατί δεν είναι ντυμένος στο πάνω μέρος. Βέβαια και όλη η συζήτηση είναι, δεν τρέπεται. Αν είναι δυνατόν να σταυρωθείς με στην τέτοια κατάσταση, ένα κοστούμι δεν μπορείς να βάλει. Ήταν να είναι ημίγυμνος. Ντροπή. Είναι ντροπή. Άρα φαντάζομαι ότι θα κάνουν και αγωγή. Γιατί είναι πολύ του δικαστικού. Και θα κάνουν αγωγή εναντίον του Χριστού γιατί δεν ήταν καλά ντυμένος. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Άρα το βλέπουμε ας πούμε και με το προσφυγικό. Είναι ότι έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχουν οι καλοί θάνατοι, αυτοί που είναι σοβαροί, και υπάρχουν οι άλλοι που είναι αποσπόντα. Το θέμα είναι ότι αυτοί που είναι αποσπόντα είναι οι περισσότεροι. Μετά τι θα πούμε, ότι ήταν γενοκτονία από σπόντα. Ή θα πει ο άλλος, ούψ, δεν πρόσεχα. Α, ήσασταν 2 εκατομμύρια εδώ, συγγνώμη. Άρα, λέω λοιπόν ότι όταν διαβάζουμε τα έγγραφα, γιατί εμείς είμαστε και από τους διαβαστερούς που έχουν φίλους τους γραφιάδες, όταν γράφετε λοιπόν στα έγγραφα και βλέπετε ότι όλος λέει θα μετακινήσουμε 1 εκατομμύριο άτομα. Έτσι. Αποφάσισε ότι θα μετακινήσουμε 1 εκατομμύριο άτομα. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι θα γινόταν να το κάναμε στην Ελλάδα. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να φανταστούμε είναι το μικρασιατικό που ξαφνικά αυτή η μεγάλη μάζα ήρθε όλη στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορούμε να το φανταστούμε μέσα στην Ελλάδα. Όμως αυτές τις χώρες γινόταν. Και αυτό ήταν απόφαση επίσημη. Και λες για ποιο λόγο. Γιατί δεν ήθελαν να ριζώσουν. Ήταν ριζοσπαστικοί από ό,τι φαίνεται. Άρα
Αυτό το ριζοσπαστικό πλαίσιο είναι ένας τρόπος να μην υπάρχει παράδοση. Εντάξει, και σε βάζω εκεί πέρα, δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή και το βάζω. Και λέω τώρα, όταν εμείς λέμε ότι βοηθάμε τους πρόσφυγες να πάνε στη Σουηδία, που όπως ξέρετε η Σουηδία και η Γερμανία έχουν ακριβώς το ίδιο κλίμα με τη Συρία. Γι' αυτό το... όχι, το σκεφτήκαμε. Κοιτάξαμε τη μετεωρολογία, κοιτάξαμε τις θερμοκρασίες κατά μέσο όρο, το φοινικό πλαίσιο, η ίδια γλώσσα, η μία είναι ενδοευρωπαϊκή και η άλλη είναι σημητική, τέλος πάντων, έχουν ακόμα την κλίση. Είναι άνθρωποι που μοιάζουν με τους ντόπιους. Για όσους ξέρετε, οι Ασσύριοι είναι όλοι ξανθοί με μαγανά μάτια, άρα δεν έχει πρόβλημα, ας πούμε, ρατσισμού, μόνο και μόνο που εμφανίζονται. Όχι, θα είναι έτσι, μέσα στο μείγμα της μάζας, ποιος θα αντιληφθεί ότι είναι εδώ. Και θα ενσωματωθούν πάρα πολύ ωραία. Και επειδή θα ενσωματωθούν πάρα πολύ ωραία, βέβαια, έχουμε προβλέψει και η σχολή ενσωμάτωσης. Που αυτό εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το κάνουμε, εφού είναι τόσο εύκολα ενσωματωμένοι. Δεν έχουμε, φανταστείτε τώρα έναν από τη Θεσσαλία, τον πάτε στην Πελοπόννησο, εντάξει, εκτός από ένα μέρος, για όλα τα άλλα δεν έχει ανάγκη από ενσωμάτωση. Άρα αυτή η κοροϊδία στην πραγματικότητα είναι αυτή που γινόταν τότε. Απλώς εμείς είμαστε δημοκρατικές χώρες, αλλά τι σημαίνει να είσαι δημοκρατική χώρα? Προσέξτε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι φέρνεις ferry boat. Δεν το πληρώνουν. Όχι. Φέρνεις λεωφορεία. Αγοράζεις παπούτσα. Αγοράζεις τρόφιμα και κάνεις ό,τι μπορείς από το ένα σημείο της χώρας σου να περάσουν από το άλλο για να μην ξαναγίνεις στην χώρα. Αυτό λοιπόν είναι η δημοκρατία του αυτοκινητόδρομου. Σημασία είναι να είσαι αλλού. Άρα όταν είναι αλλού, είναι μια χαρά. Το θέμα είναι ότι η απόσταση είναι τόσο μεγάλη, οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες, μήπως εμείς ουσιαστικά είμαστε μαζί σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώντας ότι εμείς βοηθάμε. Εντάξει, εμείς βοηθάμε. Άρα βοηθάμε όμως ποιον και ποιους, για ποιον λόγο. Δηλαδή μας έχουν δώσει κάποιες διαταγές, έχουμε αποφασίσει να το κάνουμε αυτόβουλα. Το πιο ωραίο της υπόθεσης είναι ότι βοηθάμε για λόγους ανθρωπιστικούς. Όταν πηγαίναμε μικρά σε σχολείο και μετά αλλάζαμε χώρα, μας έβαζαν με τους ξένους. Αλλά ήταν η τάξη των ξένων. Στην τάξη των ξένων ήταν μόνο ξένοι. Ήταν τάξη ενσωμάτωσης, όπως λες. Άρα είχαμε την καθηγήτρια που αυτή ήταν ενσωματωμένη και ήταν όλοι οι άλλοι. Και το πιο ωραίο είναι ότι δεν μπορούσε να κάνεις ούτε καν μια ερώτηση στον διπλανό σου, γιατί ούτε ο διπλανός σου δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Όταν προσπαθούσες να πάρεις σημειώσεις, ο διπλανός σου δεν είχε κάνει το αλφαβητικό το δικό σου. Δεν έγραφε καν από την ίδια πλευρά. Ποιο να αντιγράψεις? Γιατί πρέπει να έχεις κάποιον που να μοιάζει. Άρα αυτά εδώ τα πράγματα στην πραγματικότητα είναι πάντοτε ενδιάμεσες λύσεις, οι οποίες μας επιτρέπουν να πετύχουμε έναν στόχο που μπορεί να είναι μικρές διάρκειες. Το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι αυτά που βλέπουμε στη ζώνη επαφής Γαλλίας και Αγγλίας είναι ότι πάρα πολλοί θέλουν να φύγουν από τη Γαλλία. Το πιο ωραίο είναι ότι η Γαλλία θέλει να φύγουν και η Αγγλία δεν θέλει να έρθουν. Αλλά το ωραίο είναι ότι δεν θέλουν να πάνε στην Αγγλία, θέλουν να πάνε στη Γερμανία. Από εκεί θεωρούν ότι θα περάσουν πιο εύκολα. Και μπορεί μερικοί να καταλήξουν στη Σουηδία. Το πρόβλημα ποιο είναι? Σε κάποια φάση η Σουηδία και η Γερμανία θα την κάρουν, θα είναι χαρούμενες γιατί ήθελαν εργατικό δυναμικό και μετά θα διώχνουν. Και μετά για ποια ενσωμάτωση θα πούμε? Άρα αυτό που γίνεται είναι το εξής. Δεν είμαι σίγουρος. Η Πόντι είναι ένα κακό παράδειγμα, θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω. Οι Πόντι όταν έφυγαν από τη γενοτονία βρέθηκαν στην πατρίδα. Αλλά επειδή ήταν πατρίδα, εντάξει, παίζεται. Αν είχαν πάει σε άλλη χώρα, θα προσπαθούσαν να ξαναπάνε στην πατρίδα. Εγώ νομίζω ότι στην φάση της γενοτονίας των Πόντιων, πάρα πολλοί Πόντι θα ήθελαν βοήθεια εκεί. Εκεί, επί τόπου. Και εδώ το ερώτημα που θέτει και το θεατρικό είναι το εξής.
Εντάξει, να βοηθάμε, αλλά να βοηθάμε αποτελεσματικά. Και να βοηθάμε αποτελεσματικά, αλλά ποιον και ποιού εναντίον ποιενού. Άρα, αν η μόνη βοήθεια που παρέχουμε είναι να μάθεις να διαβάζεις, επειδή είσαι σε ξένη χώρα, αν ήσουν στη χώρα σου, δεν θα έχεις ανάγκη να τον κάνεις να μάθει να διαβάζει, αφού γίνει η γλώσσα. Το όλο θέμα είναι το εξής. Γιατί εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε μια περίοδο που έχει αρπάξει ένα χρώμα τώρα. Και αυτό το χρώμα τώρα είναι το πράσινο. Σε αυτό λοιπόν το χρώμα, πριν είχαμε το κόκκινο, όχι εδώ τοπικά, μην μπερδευτείτε, μιλάμε γενικά. Και με το πράσινο έχουμε ένα μικρό θέμα, είναι ότι πολλαπλασιάζεται. Πολλαπλασιάζεται με μεγάλη ταχύτητα και εμείς είμαστε ακόμα, τι σωρά αποχρώσεις έχει. Δηλαδή είναι πράσινο ή τουρκουάζ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και η διαδικασία στην οποία μπαίνουμε είναι να κάνουμε διαφοροποιήσεις σε αποχρώσεις, ενώ το πρόβλημά μας το σοβαρό είναι γιατί το επιτρέπουμε ως δημοκρατικό πλαίσιο. Και εξηγεί το κείμενο, ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, είναι λόγω απραξίας. Γιατί πάνω κάτω εμείς όλοι μας συνεχίζουμε τη δικιά μας τη ζωή, μια χαρά, δεν έχουμε πραγματικά επιπτώσεις και όσο δεν έχουμε επιπτώσεις θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα θεωρητικό πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε κάπου στις ειδήσεις. Εντάξει, άμα είναι μετά λίγο βαρετό αλλάζουμε το κανάλι, γιατί εντάξει θα το βλέπεις για μερικά λεπτά αλλά όχι και ολόκληρη εκπομπή πάνω σε αυτό το θέμα. Αναρωτιόμαστε γιατί οι καλλιτέχνες ασχολούνται με αυτό το θέμα, γιατί φαίνεται να είναι μόνο περαστικό. Και το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες, είναι λαθρομετανάστες, είναι περαστικοί. Είναι ακριβώς, αυτό είναι το ερώτημά μας. Και εγώ λέω απλώς, και αυτό γίνεται και μέσα από το κείμενο, είναι άνθρωποι. Τόσο απλά. Δεν έχουμε ανάγκη να μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες, αν μετακινούνται ή όχι. Είναι άνθρωποι που υποφέρουν. Το θέμα είναι ότι υποφέρουν και τους μετακινούμε κι εμείς, με τη θέλησή μας, να πάνε πιο μακριά από εκεί που ήταν. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι, ήθελαν να φύγουν. Είναι μερικοί που ήθελαν να φύγουν. Είναι συνήθως η οικονομική μετανάστευση. Το ξέρουμε πολύ καλά, ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει στην Ελλάδα. Και βέβαια να μετακινηθούν. Αυτοί όμως που δεν ήθελαν καθόλου. Και ξαφνικά τους λένε ότι θα σας κόψουμε το λαιμό άμα δεν φύγετε. Όταν μετά ανακαλύπτουμε ότι μια τρομοκρατική οργάνωση, Daesh, παίρνει χρήματα για αυτούς που μετακινούνται. Τους οποίους δεν τους θέλουν. Μπορεί να φτάσει μέχρι 5.000 δολάρια. Και λες, δηλαδή δίνεις 5.000 δολάρια στον γενοκτόνο, γενικά, για να σε αφήσει να φύγεις. Και έχουμε λοιπόν μετά ανθρώπους που θεωρούν ότι θα βοηθήσουν αν μαζέψουμε τα 5.000. Έτσι μαζέψουν λοιπόν, αυτό είναι θέμα νοημοσύνης. Άρα, τι θέλω να πω, αυτές τις περιόδους τις έχουμε ζήσει και στη Λατινική Αμερική, διάφορες χούντες, ο Θεός να φυλάει. Μόνο μερικές οργανώσεις ασχολούνται με αυτά τα θέματα και εμείς αναρωτιόμαστε αν μήπως είναι και καμιά παράξενη ΜΚΙΟ, γιατί έχουμε και αυτό. Μόλις βλέπουμε μια ΜΚΙΟ, σου λέει, μπορεί και να είναι παράξενη. Άρα είναι το 90% οι παράξενες, ας πούμε, και θεωρούμε ότι μπορεί και 10% να κάνουν και κάτι. Ευτυχώς που υπάρχουν αυτές. Άρα, μέσα στην Ευρώπη, ο χάρτης μας διαμορφώνεται και γι' αυτό έχει και ένα επιτυχιακό λόγο. Αν ας πούμε, το λέω για τη Μαρία τώρα, όπως καταλαβαίνεις, μιλούσαμε για τον Δεκέμβριο του 2015, άρα ήμασταν στα 100 χρόνια, το 1915, η γενοκτονία των Αρμενίων, τα θέματα με τους Άνζακ που έχουμε αναλύσει ήδη, είναι η ίδια περίοδος και βλέπουμε ότι μετά από 100 χρόνια έχουμε έναν χάρτη της Ευρώπης, ο οποίος μοιάζει πάρα πολύ με αυτόν που ήταν πριν 100 χρόνια, παρά με αυτόν που ήταν πριν 50 χρόνια.
επανέρχονται μερικά πράγματα τα οποία θεωρούσαμε ότι δεν υπήρχαν. Άρα, ένα πρώτο πράγμα που θεωρούσαμε ότι δεν υπήρχε είναι ότι η ιστορία έχει πεθάνει. Δεν πέθανε τελικά, συνεχίζεται. Μετά θεωρούσαμε ότι θα είμαστε όλοι οι ίδιοι για 1000 χρόνια. Τελικά σταμάτησε στα 68. Μετά θεωρούσαμε ότι είναι δύο πράγματα, μισό-μισό. Τώρα από το μισό-μισό βλέπουμε ότι έχουν όλοι αλλάξει και στο τέλος αναρωτιόμαστε, γιατί είναι όπως τα κόμματα στην Ελλάδα, τα κόμματα είναι πολύ ξεκάθαρα, αλλά οι πολιτικοί που είναι μέσα στα κόμματα δεν ξέρουμε σε ποιο κόμμα είναι, γιατί συνεχώς αλλάζουν. Αλλά τα κόμματα είναι εντάξει, δηλαδή είναι το ίδιο δογματικό πλαίσιο, ξεκάθαρο, ξέρεις ότι αυτός είναι εδώ και όσο είναι εδώ. Το θέμα είναι ότι είναι εδώ για ένα χρονικό διάστημα σχετικά μικρό και μετακινούνται. Άρα είναι εδοχεία που συγκοινωνούν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι δύσκολο να πούμε ότι έχουμε τελειώσει τα προβλήματα και εμείς μπορούμε να πούμε πολύ απλά, εντάξει, τα καταφέραμε, μια χαρά είμαστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και ξαφνικά λοιπόν μας εμφανίζεται το πρόβλημα στη Συρία με τους μικρούς, που δεν είναι μόνο χριστιανία, μην μπερδεύεστε, είναι και από άλλες θρησκείες. Σημασία είναι να μην είναι από μία, από ό,τι φαίνεται. Για όλες τις άλλες έχουν ένα θέμα. Και το θέμα το δικό μας είναι κατά πόσο εμείς εμπλεκόμαστε. Άρα ο διάλογος της Φωτεινής και της Κυριακής αρχικά, εκτός αν ξεφεύγει, η ιδέα είναι θυμάσαι πώς ήταν. Όχι, δεν θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι και το ξεπεράσαμε. Άρα μετά ρωτάει η άλλη και πώς το ξεπεράσατε. Εδώ είναι η τρομακτική ερώτηση. Είναι μας ξεπέρασε. Δηλαδή δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Και απλώς έγινε. Αυτό ονομάστηκε περιστρόικα, γκλάσνοστ κλπ. Και σε κάποια φάση και ο τείχος έπεσε. Πώς το έπεσε τώρα. Εγώ δεν τον άνοιξα. Δεν ξέρω γιατί έπεσε εκεί πέρα. Ωραία. Και μετά λοιπόν όλα αυτά ξεκαθαρίζονται υποτίθεται. Και ξαφνικά βλέπουμε, π.χ. για ένα άλλο πράγμα που είχε πεθάνει, υποτίθεται η θρησκεία είχε πεθάνει. Εντάξει. Άρα, και υπερνικεί σε ένας αθεισμός, ο οποίος αθεισμός εντελώς στοιχεία, μόλις έπεσε ο τείχος, έπεσε και αυτός. Και έτσι, παιδί μου, πού πήγαν όλοι αυτοί τώρα οι άθεοι. Πώς εξαφανίστηκαν τόσο γρήγορα και ξαφνικά ξαναπηγαίνουν στις εκκλησίες. Μετά καταλαβαίνουμε ότι τελικά δεν ήταν ακριβώς άθεοι, ήταν κρυπτό. Αλλά τόσο κρυπτό που στο τέλος εμείς νομίζαμε ότι όλος ήταν όλοι έτσι. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι, ότι μήπως εμείς τώρα είμαστε κάτι κρυπτό χωρίς να το ξέρουμε. Διότι όταν κάποιος μετά θα μας πει, εσείς ρε παιδί μου, το 2016, τι κάνατε. Εμείς ήμασταν μια χαρά. Για την Αθηνά μου. Που έχει ζήσει και σε διαφορετικές χώρες. Άμα ξαφνικά εδώ μιλήσουμε για προβλήματα που είναι της Αυστραλίας, όταν έχεις πάει στην Αυστραλία, καταλαβαίνεις πάνω κάτω τι είναι. Άμα δεν έχεις ιδέα, λες, μακριά είναι. Το θέμα είναι ότι το βλέπουν και ανάποδα μακριά. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανθρώπινες σχέσεις και κοιτάζουν και αυτά που... Μόνο που δεν το είδαν μακριά, έρθαν. Μόνο που δεν το είδαν και έρθαν τόσο κοντά και μάλιστα και πέθαναν και δίπλα. Άρα, το ερώτημα είναι, θα κάνουμε κάτι ή απλώς δεν θα κάνουμε τίποτα, θεωρώντας ότι άμα δεν κάνει τίποτα είναι τουλάχιστον ουδέτερο. Άρα ξεχνάμε την περίφημη φράση του Ηλιβιζέν, ότι άμα είσαι ουδέτερος με τον θήτη και το θύμα, είσαι πάνω και με τον θήτη. Και πολύ εύκολα πέφτουμε στην παγίδα της συνεργατικότητας με τους θήτες. Και το χειρότερο βέβαια ποιο είναι, είναι ότι θεωρούμε ότι κάνουμε και σωστό. Δηλαδή έπρεπε να ακούσετε συνεντεύσεις από ανθρώπους που βοηθούσαν τους Εβραίους να μπουν στα τρένα. Δηλαδή, άμα το ακούγατε, θα λέγατε με στο ΝΟΣΕ δουλεύει και ήταν τόσο περήφανος για το ότι τους ανέβαζαν και τους κατέβαζαν. Και στο μυαλό τους ήταν κομμένο. Ότι εγώ μου είχαν αναθέσει να τους βάζω.
και να κλείνω καλά την πόρτα. Ο Όρος έλεγε, εμένα μου είχαν αναθέσει να ανοίγω την πόρτα και να βγαίνω. Και όταν το κάνετε λοιπόν αυτόν τον επιμερισμό, στο τέλος δεν φταίει κανένας για τίποτα. Όπως γινόταν γενοκτονία. Εδώ λοιπόν το θέμα μας είναι ότι αν σε κάποια φάση μάθουμε ότι γίνεται μια γενοκτονία, για άλλον λόγο, αλλά μετά από τη μεταβίβαση που έχουμε κάνει, δηλαδή μετά από τη διαδρομή, τι θα πούμε, θα πούμε ότι δεν το ξέραμε. Δηλαδή ποιος ξέρει ακριβώς που πηγαίνουν στο τέλος. Δηλαδή σας υπενθυμίζω ότι τότε νόμιζαν ότι πήγαιναν σε στρατόπεδα εργασίας. Καταναγκαστικά μεν, αλλά εργασίας. Δεν ήξεραν ότι ήταν μια εξολόθευση. Άρα κυκλοφορούσαν διάφορα τρένα σε όλη την Ευρώπη, θεωρώντας ότι εντάξει, παιδιά, χάσαμε, είμαστε σε μια ειδική κατηγορία, μας έχουν πάει να δουλεύουμε. Μα δεν ήταν αυτό. Άρα, σε ποια φάση, και εδώ έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό ήθελα να φανεί και αυτό, πρέπει να φανταστείτε ότι οι Γερμανοί έκαναν απόπειρα εναντίον του Χίτλερ. Αυτό ξεστικό σε πρέπει να έχεις να το κάνεις. Βέβαια τους καθάρισαν όλους, εντάξει πέθαναν όλοι αυτοί είχαμε. Αλλά είναι ένα θέμα, όχι τα κότσια μόνο, το θέμα της συνειδητοποίησης. Δηλαδή, όλοι θεωρούν ότι πάνω κάτω κανονικά πάνε τα πράγματα και εσύ λες, δεν πάνε κανονικά. Δεν γίνεται. Είναι ακριβώς ο ήρωας στον Ειρηνόπυρο και λέει, δεν γίνεται να γίνουμε όλοι Ειρηνόπυροι. Ενώ για μας είναι το θέμα είναι αν θα είμαστε Ειρηνόπυροι ή υποπόταμες. Υποπόταμες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και λέω λοιπόν ότι τελικά το θέατρο που φαίνεται να είναι τόσο ανούσιο ή ο κινηματογράφος, όπως σας έλεγα και για τον Τσάρλι Τσάπλιν, τον δικτάτορα, μπορεί το μπαλόνι που πετάει ο δικτάτορας με τον τρόπο που τον πετάει να βοήθησε πολύ περισσότερο τα πράγματα όσο αφορά το ηθικό των ανθρώπων που αντιστάθηκαν από τους άλλους που δήθεν έκαναν κάτι. Άρα, στο τέλος της ημέρας υπάρχουν δύο διαδικασίες που είναι σημαντικές. Είναι αν θα τα καταφέρουμε, αυτό δεν έχουμε μεγάλη επιλογή, ή τουλάχιστον αν θα φανεί ότι αντισταθήκαμε. Γιατί ποιο είναι το θέμα. Κατά μέσο όρο οι άνθρωποι επιζούν. Μετά όμως έρχονται οι τυραννικές ερωτήσεις από τα εγγόνια. Και λένε λοιπόν τα εγγόνια, στο σχολείο μάθαμε ότι έγινε αυτό. Εσύ παππού πού ήσουν. Όταν μπορείς να απαντήσεις που ήσουν χωρίς να έχεις πρόβλημα, πάλι καλά. Μετά όμως συνεχίζει. Ξέρετε, είναι αυτή η μικρή πρίγκιπα στα εγγόνια. Και λένε, εσύ τι έκανες τότε. Έβαζες κι εσύ βόμβες στα τρένα για να μην περάσουν. Άρα, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα. Λέω απλώς ότι υπάρχει τουλάχιστον το ίχνος. Το ίχνος. Μια πιστοποίηση, όπως θα λέγει η Βασιλική. Ένα άειζο ελάχιστης αντίστασης. Δεν έκανα αυτό. Αυτό, μόνο αυτό. Λέω λοιπόν ότι με το κείμενο, με τον Ειρηνόπυρο, με τις καρέκλες, με τη σκιά, η ελάχιστη απόδειξη τουλάχιστον για τους ηθοποιούς, για τις σκιές ήταν λίγο πιο δύσκολο γιατί δεν ήταν τόσο προετοιμασμένες, αλλά πρέπει να φαντασούμε ότι το κάναμε πολύ νωρίς, θα το ξανακάνουμε, θα το δούμε, είναι ότι μπορεί να είναι η πρώτη φορά στη ζωή τους που έπαιξαν έναν ρόλο αντιστασιακό. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, με ποια έννοια, γιατί μετά καταλαβαίνεις ότι εκεί έπαιζες πριν. Άρα, επειδή είναι ηθοποιοί, θα το ονομάσω πρόβα. Μεγάλης διάρκειας πάντως, κάμποσες δεκαετίες. Και λες μετά είμαι έτοιμος να παίξω αυτόν τον ρόλο και να δώσω ένα παράδειγμα στους άλλους ότι μπορεί και να αντισταθούν. Και εγώ θα ήθελα να κλείσω με αυτόν τον τρόπο με την έννοια ότι στην Ελλάδα περάσαμε πολλά προβλήματα. Δεν ήμασταν όλοι όπως λέμε,
αλλά υπήρχαν μερικοί που ήταν όπως δεν λέμε και αυτοί μας έσωσαν για να μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν σαν αυτούς. Αλλά αυτά είναι τα κεριά μας. Απλώς να προσέχετε όταν βρίσκετε μερικά κεριά, κρατήστε τα. Όπως λέμε, θα ανάψω μια λαμπάδα. Γιατί τελικά είναι αρκετά σπάνια και πεθαίνουν και αυτά. Άρα είναι το time μετά, είναι αν πρόλαβες να πάρεις λίγο από το φως, να το μεταδώσεις στον άλλον, γιατί μπορεί και να περάσουν χωρίς να προλάβουν. Κεριά υπήρχαν σε αυτές εδώ τις γενοτονίες, σε αυτά τα συστήματα. Πολλά από αυτά όμως τέλειωσαν τη ζωή τους στα βασανιστήρια. Γι' αυτό για να κλείσω με το μαύρο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ ότι ο Νέλσον Μαντέλα κατάφερε να γίνει πρόεδρος. Όταν βλέπετε πόσα χρόνια ήταν φυλακή, είναι πραγματικά ο Θεός να φυλάει. Και όταν τον βλέπω πρόεδρο να χορεύει, τι χαρά, τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος για να μπορέσει μετά να ηγηθεί ένα κράτος το οποίο απελευθερώθηκε και τελικά μόνο και μόνο που χορεύει. Και αυτό έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε ορθολογικά, γιατί άμα πάρετε άλλους αρχηγούς στρατών, δεν τολμούν να χορέψουν. Και καλά κάνουν. Γιατί δεν έκαναν το 1/4 του αιώνα στη φυλακή για να μπορείς να χορεύεις χωρίς να σε χορεύει κανένας, ακόμα κι αν είσαι τσόπερο. Έκαναν μόνο αυτό που περιμένουμε από αυτούς και τίποτα άλλο, δηλαδή σχεδόν τίποτα. Εδώ ένας τέτοιος άνθρωπος μας δείχνει ότι κατάφερε να μην γίνει ειρηνόκερος μετά από τόσες δεκαετίες. Αυτό. Άρα το αφιερώνω και στον Μαντέλα για να μην ξεχνάμε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.